κύριε Χιόνι, να ακούσουμε την κριτική. Δυσκολεύομαι για το λόγο ότι εγώ έχω μεγαλώσει στην περιοχή. Α, ναι. Εγώ έχω μεγαλώσει στην Αλεξανδρούπολη, έχω δουλέψει στην περιοχή και την ξέρω καλά, την περιοχή. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι μου κάνει φοβερή εντύπωση και θα πω ότι είναι υποκριτικό από όλους τους να ανακαλύπτουν παρέμβαση του τουρκικού προξενείου στην περιοχή. Είναι καινούριο. Όχι, αυτό λέω. Είναι των τελευταίων 4 χρόνων. Νομίζω το είπα νωρίτερα. Είναι όχι για εσάς. Τόσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, συνέβαινε αυτό. Ναι. Λέω για τους υπόλοιπους, από τα υπόλοιπα κόμματα. Και είχε πάντα πρόθυμους να ακολουθούν. Λοιπόν, και μάλιστα είναι μια διαχρονική παρέμβαση για να εμπεδωθεί η λογική του συλλογικού προσδιορισμού, τουρκική μειονότητα, η οποία δεν έχει, έτσι, αντιτίθεται με τη συνθήκη της Λοζάνης και ανήκει και επικίνδυνους δρόμους. Επίσης είναι πρώτη φορά στην οποία αυτή η παρέμβαση είναι υπέρ υποψηφίων των αστικών κομμάτων. Όχι. Είναι η πρώτη φορά. Αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Συνήθως και ψηφίζανε κόμματα εξουσίας. Μπράβο. Αυτή τη φορά δεν το κάνανε. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, και διαχρονικά αυτή είναι η πραγματικότητα. Για ποιο λόγο αυτό? Γιατί πάνω η κατάσταση, εντάξει, μπάρες μπορεί να έχουν φύγει. Όμως τα οξυμένα, πολύ οξυμένα προβλήματα που ζει η μειονότητα είναι μια πραγματικότητα. Η αιτία τους είναι κοινή. Είναι η ίδια αιτία για τα βάσανα που τραβάει όλος ο ελληνικός λαός. Η διαχρονική αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων που για να κερδίζουν οι λίγοι βασανίζει τους πολλούς. Βέβαια εκεί η κατάσταση είναι ακόμα πιο οξυμένη. Γιατί θα δει, νομίζω, αν έχετε πάει, έχετε δει τώρα, όχι πριν 25 χρόνια, ότι η κατάσταση παραμένει πολύ κακιά. Και συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης και υγείας και εργασίας σε όλα τα ζητήματα. Και υπάρχει αυτή, με την ευθύνη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων και των αστικών επιδιώξεων, σε συνδυασμό με τις επιδιώξεις της αστικής τάξης της Τουρκίας και των κυβερνήσεων της Τουρκίας. Γιατί εκτός όλων των άλλων θέλουν τη μειονότητα να είναι ουρά στις αντιπαραθέσεις τους και στους διάφορους σχεδιασμούς τους. Και εδώ ερχόμαστε στο κύριο θέμα. Δεν είναι προεκλογικό πρόβλημα, όπως αναφέρθηκε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα παιχνίδια γίνονται με ευθύνη ολωνών σε μια περίοδο που ετοιμάζονται διευθετήσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πολύ επικίνδυνες για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και μάλιστα με παρέμβαση του αμερικανονατοϊκού παράγοντα, που έχει εδραιώσει τη θέση του στην περιοχή με την ευθύνη και των δύο κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας και προηγούμενα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακούσαμε κιόλας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο στρατηγικός αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Δηλαδή μιλάμε για αστιότητα. Διότι ο αμερικανονατοϊκός παράγοντας εδραιώθηκε με τη συμφωνία που προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα όλα αυτά τα κόμματα λέγανε ότι ο νατοϊκός παράγοντας στην περιοχή θα είναι ασπίδα προστασίας. Ποιος είναι ασπίδα προστασίας? Αυτοί που ακριβώς για να κρατήσουν την Τουρκία στο νατοϊκό στρατόπεδο έχουν βάλει το παζάρεμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων, μέσα στο οποίο αξιοποιούν και τα μειονοτικά προβλήματα, με την ευθύνη εναλλάξ ολωνών τους για τις αστικές επιδιώξεις τους στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ η μειονότητα κανονικά είναι και πρέπει να είναι γέφυρα φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών. Και επειδή ακούστηκε κάτι ακόμα, δεν αφορά όλους τους βουλευτές, όλους τους υποψήφιους βουλευτές. Οι υποψήφοι βουλευτές του ΚΚΕ και στο επικρατείας και στους νομούς της Ροδόπησε και της Ξάνθης εκφράζουν ακριβώς αυτό. Τον κοινό αγώνα, καταρχήν των εργαζομένων, όλων των Ελλήνων πολιτών, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια αδιέξοδη αντιλαϊκή πολιτική που κλιμακώνεται. Είναι Τουρκίες, δεν είναι. Ναι, βέβαια. Φιλές στην Τουρκία. Ναι. Βέβαια. Μάλιστα. Η ελληνική μειονότητα, λοιπόν. Η ελληνική μειονότητα γέφυρα φιλίας. Βέβαια. Η ελληνική μειονότητα. Η μουσουλμανική μειονότητα. Γιατί νομίζω το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η μουσουλμανική μειονότητα είναι η μοναδική η οποία είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα. Εντάξει, απλώς και λέγατε ελληνική και δεν καταλάβαμε να την παρέμβαση. Εγώ δεν κατανοούσα ακριβώς. Δεν είναι μεταξύ των λαών, είναι Έλληνες πολίτες. Είναι Έλληνες πολίτες. Είναι μουσουλμάνοι. Άρα δεν χρειάζεται η μουσουλμανική μειονότητα να μας φέρει κοντά με το λαό της Τουρκίας. Γιατί δεν σας αρέσει? Όχι, γιατί είναι άλλη αντίληψη και άλλη οπτική γωνία όπως το θέτετε. Γιατί δεν σας αρέσει αυτό? Άλλο, είναι μια πραγματικότητα. Το θέτετε αλλιώς. Η μουσουλμανική μειονότητα
όπως και κάθε μειονότητα, όπως και κάθε μειονότητα, θα είναι γέννητες φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ λαών. Και οι συγκεκριμένοι που είναι θρησκευτικοί, και αυτό το λέμε αποκλειστικά και συγκεκριμένα το κουκουέ, και δεν χωράει καμιά παρεμηνία, γιατί το πάμε από την αρχή αυτό σε σχέση με τις συνθήκες του Λουζάνης. Η Ρωμά με την Τουρκία, ας πούμε, τουλάχιστον αυτοί δεν έχουν καμία σχέση. Οι άλλοι έχουν μια παραδρομή, ξαναλέμε, πείτε ότι ήταν μια παραδρομή να τελειώσει. Ξαναλέμε με όλους τους λαούς και με τον τουρκικό λαό. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί η μουσουλμανική μειονότητα. Έτσι δεν είναι. Γιατί η μουσουλμανική μειονότητα. Το μεγαλύτερο της μέρος είναι αυτό που ονομάζουμε τουρκογενής. Ένα μέρος είναι Πομάκι και ένα μέρος Ρωμά. Λοιπόν, πολύ μικρό. Κύριε Χιόνι, για να το κλείσουμε με εσάς. Πάντως, επειδή ιστορικά. Και γι' αυτό είναι πολύ σοβαρή η συζήτηση. Επειδή ιστορικά οι μειονότητες έχουν χρησιμοποιηθεί, αξιοποιηθεί για να μπουν φωτιές. Γι' αυτόν τον λόγο. Εμείς απευθυνόμαστε στη μουσουλμανική μειονότητα με βασικό κριτήριο, το κοινό μας ταξικό κριτήριο, δηλαδή σε αντίθεση και χωρίς κανένα διαχωρισμό με βάση τη θρησκεία ή τη γλώσσα, γιατί η κατάσταση η οποία αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζουν χρειάζεται ένα κοινό αγώνα στα πλαίσια του εργατικού λαϊκού κινήματος ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές, τις κυβερνήσεις, τις αστικές επιδιώξεις και τις ελληνικές και τις τουρκικές. Και τους συμπειραλιστές συμμάχους τους, δείτε δηλαδή γιατί συμμάχους μιλάμε, το ΝΑΤΟ, φοβερή σύμμαχη, ο ένας να φάει τον άλλονα και να αξιοποιούν διάφορα προβλήματα που δημιουργούν οι ίδιοι και η στρατηγική που υλοποιούν. Γι' αυτό το λόγο και αυτό εκφράζει το ΚΚΕ, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και να δυναμώσει και μέσα στη μουσουλμανική μειονότητα, γιατί αυτό θα είναι δύναμη του κοινού αγώνα απέναντι στα κοινά προβλήματα και σε όλες τις επιδιώξεις που θέλουν να βάλουν φωτιές. Λοιπόν. Γιατί η έχθρα καλλιεργείται χρόνια και αυτό χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Επειδή ακούστηκαν ορισμένα νούμερα για ασθενοφόρα στην Αττική, με βάση τον πληθυσμό της Αττικής, χρειάζονται τουλάχιστον, λένε, έτσι, τουλάχιστον 120 ασθενοφόρα. Ασθενοφόρα έχουν να αγοραστούν από το 2015. Κάθε χρόνος που περνάει παλαιώνονται και μπαίνουν είτε σαν χρηστία είτε δυσκολία. Κάθε τρεις και λίγο είναι στα συνεργεία. Από το 2017 έχει παράδοση καινούριων ασθενοφόρων. Από δωρές. Δεν έχουν αγοραστεί. Να μην τα παίρναμε. Είναι ορισμένες δωρές που τις δεχτήκατε. Για άλοθη, ότι υποβαθμίζεται το δημόσιο σύστημα υγείας. Εμείς είπαμε να μην τα πάρετε. Λέμε ότι ήταν άλοθη για να μην στηρίξετε το δημόσιο σύστημα υγείας. 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστη μπήκαν στο δημόσιο σύστημα. Μην χάνετε την ψυχραιμία σας όταν μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι, σας ρωτώ λοιπόν. 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστη μπήκαν στο εθνικό σύστημα υγείας. Να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Το Λιμωδόν το ανοίξατε. Τις μονάδες που είχε κλείσει η Νέα Δημοκρατία τις ανοίξατε. Το Λιμωδόν που χρειαζόταν. Χρειαζόταν στην πανδημία για να μην έχουμε τους νεκρούς. Το ανοίξατε. Αυτό είναι που βρήκατε να κάνετε. Βάλαμε το προσωπικό που χρειαζόταν. Το προσωπικό που χρειαζόταν. Το προσωπικό που χρειαζόταν στο ΕΚΑΒ. Που από το 2016. Από το 2016. 700 άτομα. Από το 2016. Εντάξει, λέτε. Όχι, δεν θέλετε. Λοιπόν, από το 2016. Δεν θα παίζετε εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Από το 2016 μέχρι τώρα. Έχετε μείνει στο απειρόμητο. Τέσσερα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία γίνανε πάνω από 500 συνταξιοδοτήσεις. Ναι. Και αυτές οι 700 άτομα προσελήφθησαν στο ΕΚΑΒ 2015. Δηλαδή καλύφθηκαν. Όχι, δεν καλύφθηκαν. Αλλά δεν μπορείτε να μηδενίσετε. Μα άμα λέτε 700, μα δεν γίνανε τόσες συνταξιοδοτήσεις. Προφανώς δεν γίνανε. Άρα λέτε ένα νούμερο. Άρα λέτε, μιλάτε για ένα νούμερο με το οποίο ψευδώς λέτε ότι καλύψατε τις συνταξιοδοτήσεις. Λοιπόν, σταματήστε. Μην κρατήστε την ψυχραιμία σας. Κρατήστε την ψυχραιμία σας και ακούστε. Εγώ λέγοντας τα νούμερα που λέγατε, δεν σας διέκοψα. Ταραγμένο σας βλέπω όμως. Για να μιλάμε συγκεκριμένα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας διαχρονικής πολιτικής η οποία κλιμακώνεται. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Και ενώ περάσαμε από την πανδημία που φάνηκαν τα αποτελέσματα αυτής της χρεοκοπημένης πολιτικής, η οποία πληρώθηκε και με 37.000 νεκρούς, συνεχίζεται το ίδιο θέμα. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Πρώτο ζήτημα. Υποβαθμίζεται συνειδητά το δημόσιο σύστημα υγείας για να βρίσκει χώρο ο ιδιωτικός τομέας.
Γιατί ακόμα και τώρα πηγαίνει στο νοσοκομείο και κάθε κρεβάτι έχει ένα καρτελάκι. Αυτό το καρτελάκι έχει τηλέφωνο για ιδιωτικό ασθενοφόρο. Μάλιστα, αυτό η Νέα Δημοκρατία με το νόμο που έφερε τον Νοέμβρη το πέρασε στο νόμο. Τη δεύτερη διακομιδή από το νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από το νοσοκομείο στο σπίτι την έχει περάσει εκεί πέρα. Δεύτερο θέμα. Η δράση του ίδιου του ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Η οποία όχι απλά ανοίγει δρόμο, έτσι, αλλά για να κερδοφορεί δημιουργεί συνεχώς νέα προβλήματα. Και για να του ανοίγουν το δρόμο έχουν διαμορφώσει αυτή την κατάσταση της υποχρηματοδότησης, σταθερά της υποχρηματοδότησης και της υποβάθμισης. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φέρει και το 60ωρο στους γιατρούς, για να θυμηθούμε, γιατί μας προκαλούν για να θυμηθούμε και άλλα τέτοια ζητήματα. Γιατί με βάση κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα, αυτή τη στιγμή, τα κοστολογημένα προγράμματά τους, που δεν μας λένε πόσο κοστολογούν τη ζωή μας, δεν μας λένε πόσο κοστολογούν την υγεία μας, μας λένε όμως ότι ξέρουμε πόσοι γιατροί και νοσηλευτές χρειάζονται, αλλά δεν μπορούμε να τις προλάβουμε, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε τις 52 φοροαπαλλαγές οφειλιστές, τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες, το ζεστό χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα πάει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τσακώνονται η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για το ποιος επιχειρηματικός όμιλος θα ξεκοκαλύσει τα 32 δις, αλλά δεν τσακώνονται για τα 350 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα μέτρα του υπερμνημονίου που το παραδέχτηκε ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι δυναϊκή σύμβαση μνημόνιο με αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, ενώ έχουν ψηφίσει τα 200 και τα πιο εμβληματικά και οι τρεις τους μαζί. Γι' αυτό κάνουν την ψυχραιμία τους. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή στις 25 του Ιούνιου θα οι κάλπες, υπάρχει ένα βασικό δίλημα. Η στήριξη της κλιμάκωσης αντιλαϊκής πολιτικής άμεσα ψηφίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ή έμεσα ψηφίζοντας αυτούς που θα βάλουν πλάτη στη Νέα Δημοκρατία όπως το κάνανε και τα προηγούμενα χρόνια, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ή προϋποθέσεις για να βάλουμε εμπόδια και να οργανωθεί η εργατική λαϊκή αντίσταση στο έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πρέπει να τις βάλουμε εμπόδια, να έχουμε νίκες και να ανοίξουμε έναν τρόπο για να το ανατρέψουμε.